Γεια σας και καλώς ορίσατε σε ακόμη ένα βίντεο. Αυτή είναι η τελευταία Κυριακή του μήνα, οπότε θα έχει Reddit βίντεο. Όσοι δεν έχετε ιδέα για τι πράγμα μιλάω, γιατί δεν έχετε ιδέα αρχικά, δηλαδή τα λέω κάθε Κυριακή. Πρέπει να γίνεται αυτό τέλος πάντων. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε link για το subreddit του καναλιού. Αφήνετε post, εγώ τα βλέπω την τελευταία Κυριακή του μήνα και περνάμε όλοι καλά, μάλλον. Ας πέσει το intro για αυτό το βίντεο. Ναι, ήταν λίγο grander, ρε παιδί μου, αυτό το intro. Έχει φτιαχτεί από τον 1100 Pink Warrior 69. Την επόμενη φορά βάλτε πιο δύσκολα ονόματα. Βάλτε πολλούς αριθμούς, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι λίγο με άγχωσε το θέλθω με πίσω. Βέβαια, καταλαβαίνω το ύψιλον είναι δίπλα στο θήτα. Οπότε ξέφυγε λίγο η φάση. Όπως και να έχει αυτό το intro για αυτό το βίντεο, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να φτιάχνετε δικά σας intro τα οποία θα μπουν σε επόμενα βίντεο. Και περνάμε τώρα στα post που αφήσατε το μήνα που μας πέρασε. Legit φωτό των χρημάτων του Γιάννη. Τα χρήματα, ας πούμε, που έχω είναι από 52.000 δολάρια έως 311. Ναι, ναι, εφορία αν βλέπεις αυτό το βίντεο, γενικά τα δηλώνω όλα. Αυτό δεν ισχύει, εντάξει, απλά να ξέρουμε, δηλαδή μην γίνει καν στραβή. Εγώ, λογικά αυτός θα ακούει πολύ hardcore μουσική τώρα. Αυτός, καλώδια στην πρίζα. Καλώδια στην πρίζα. Όταν σας χώρισαν στη Γένα και είμαι εγώ και το avatar που έφτιαξα στο Say No More. Και η αλήθεια είναι λίγο με τρομάζει. Δηλαδή, οι developers έχουν πάρει καλούπι από μένα. Λίγο τρομακτικό, ας πούμε, μοιάζει αρκετά. Πικρή αλήθεια. Man, woman, white, black, poor, rich, Asian. Παίξε PUBG και μπορώ να πω ότι ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως έτσι τα συναισθήματά μου όταν βλέπω τέτοιο σχόλιο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι ένα running joke, ρε παιδί μου, στο κανάλι αυτό με το παίξε PUBG. Αλλά όταν κάποιος έρχεται έτσι και είναι σε φάση Γιάννη, παίξε PUBG. Δεν ξέρω ακριβώς τι περιμένει από μένα, ας πούμε, που το ακούω 4 χρόνια συνεχόμενα. Δηλαδή, να του πω, πω φίλε, πού το σκέφτηκες, βρε σατανά, βρε πανάθεμά σε. Πού τα βρίσκετε, παιδιά. Αυτό είναι σίγουρα Photoshop, γιατί έχει ένα σχόλιο κάποιου που λέει παίξε PUBG με 487 likes πριν από 5 λεπτά. Και εγώ είμαι σε φάση επαγγελματία σχεδιαστή Tupper Simulator, που μακάρι να υπήρχε τέτοιο παιχνίδι, παιδιά. Αυτό είναι reference στο GeoGuessr που κάναμε μαζί με τον Axel και τον Στέλιο και λέει ο Γιάννης, ο Στέλιος και ο Axel, be like. Yeah, geography. Πιθανότητα εδώ ο Jesse λέει yes, science, γιατί κατάφερε να μαγειρέψει meth με το Walt και να βγάλουν λεφτά από ναρκωτικά. Αλλά ναι, ας το χρησιμοποιήσουμε για ναι, γεωγραφία, γιατί όχι. Λοιπόν, έχουμε sequel, παιδιά, σε προηγούμενο fanart, εντάξει, σε fanart που παίχτηκε σε προηγούμενο βίντεο, συγκεκριμένα αυτού εδώ του fanart. Δεν το γράψα τιμή του Γιάννη για να μην δυσκολευτώ. Γιατί να δυσκολευτώ, ότι τύπου τι είναι αυτό ξαφνικά. Δηλαδή, αυτό έχει καταντήσει κάπου idea, σχεδόν bullying. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Έχουμε το sequel λοιπόν που λέτε τι λέτε, είναι πιο ωραίος με μύτη. By the way, είμαι ο ίδιος που ζωγράφησε χωρίς μύτη και αυτή είναι η μύτη. Ξέρεις κάτι, εγώ εκτιμώ ότι δεν την έκανε τεράστια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σχόλια λένε πιστεύω καλύτερο ήταν χωρίς μύτη. Ναι, σαν το Voldemort, ας πούμε. Αν να κάνω, ας πούμε, μια έρευνα. Παιδιά, πώς με προτιμάτε. Σε προτιμούμε λίγο χωρίς μύτη. Το εκτιμούσα με αυτό. Ο Ταρζάν των φτωχών. Ξέροντας την ιστορία του Ταρζάν, θυμόμαστε όλοι ότι κατέληξε, ξέρω εγώ, στη Wall Street, ας πούμε. Δεν ήταν ότι επικοινωνούσε πάντα με τα ζώα και έπιανε περικοκλάδες ή κάτι. Ήταν αυτό. Εδώ πέρα έχει βάλει ο φίλος δύο τύπους που δεν τους γνωρίζω και είναι αυτός με αυτόν κάνει εμένα. Που θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι μόνο αυτός, ας πούμε, μου μοιάζει. Δεν ξέρω, ρε, ειλικρινά, σε αυτά που μου λέτε ότι μοιάζω με κάποιον, ειλικρινά δεν ξέρω τι βλέπετε. Δεν ξέρω τι βλέπετε. Και έχει γράψει και εδώ ο φίλος από κάτω δύο τύποι με μουσί ίσον Γιάννης. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά προφανές πλέον. Δηλαδή, τύπου, άμα έχει μαύρα μαλλιά και μουσια, μας κάνει, ρε, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Κοιμάσαι, ναι, σκάσε. Ανέβασε βίντεο Γιάννης και ξέχασε να γράψει παίξε PUBG. Λοιπόν, μήπως να σταματήσουμε λίγο με τα memes, τα παίξε PUBG. Μήπως φτάνει, ρε, παιδί μου. Να πάμε σε κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Δεν έχουμε κορεστεί με αυτό το πτέσπα. Ό,τι θέλετε εσείς, παιδιά μου. Ο Γιάννης, όταν κάποιος το ρωτάει πότε θα ξαναπαίξει PUBG, εγώ τρόμαξα πάντως. Ναι, η φάση είναι ότι γελάω, αλλά γελάω τελείως αντιαισθητικά και του δείχνω την πόρτα. Λογικά αυτό πρέπει να συμβαίνει εδώ πέρα. Κάνεις ένα ωραίο meme, σωστά δομημένο για να καλοπιάσεις τον Γιάννη. Θυμάσαι ότι ο Γιάννης είναι ένα ρομπότ και δεν έχει συναισθήματα, οπότε μπορείς να τον καλοπιάσεις. Μπράβο, μην δοκιμάζετε τέτοια πράγματα λοιπόν. Να κάνετε κάτι αληθινό, εντάξει. Legit nightmares. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχω μια απογοήτευση στο πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά, μπράβο για το effort, γιατί δεν έχει κολλήσει απλά τη μούρη μου εκεί. Είναι σωστά κομμένη η μούρη μου και έχει και σωστούς χρωματισμούς. Έβγε. Μπάρμπι. Έχω κάνει τα πιο πολλά επαγγέλματα στον κόσμο. Γιάννης. Πατάτες, χρήματα. Ο Γιάννης. Είναι η ίδια φωτογραφία βασικά.
Αυτό σημαίνει. Γίνεται από κάτω ο Matt Blaze, ο οποίος είναι σε φάση, όπως λέμε και στην οικονομία, χρήμα μπορεί να γίνει οτιδήποτε, αρκεί να γίνει γενικό μέσο ανταλλαγής. Ο Matt Blaze έχει έρθει εδώ πέρα να μοιράζει γνώση κάτω από τα memes. Να, ναι, ένα meme με πατάτες και χρήματα. Φανταστικό reference, μισό λεπτάκι, να σας πω λίγο πώς λειτουργεί η παγκόσμια οικονομία. Δαγκώνει, όχι, αλλά μπορεί να σε πληγώσει με άλλους τρόπους. Ο Γιάννης δεν θα ξανακάνει PUBG. Είναι φανταστική εδώ πέρα η μούρη που έχει διαλέξει. Μπράβο, Εύγε, είναι. Το βλέπεις πόσο σαδισμό έχω μέσα μου. Είναι, ναι, δεν ξαναπαίξω. Ναι, έχει δίκιο ο σκύλος. Έχει δίκιο, δεν ξέρω. Κλαίες. Πολύ στα αγόρια μου που κλαίες τώρα. Ναι, παιδί μου. Όπως στα αγόρια που έχω. Ελπίζω να μοιάζει. Και αυτό εδώ πέρα το έχει κάνει ο Πάνος. Είμαι εγώ. Παιδιά, εντάξει, εντάξει. Αυτό με τη μύτη, δηλαδή κάπου πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι τόσο μεγάλη αρχικά. Ένα σχολείο από κάτω που λέει είναι υπέροχο και μοιάζει με χαρακτήρα από το Asterix. Legitix. Αυτό, ναι, το ακούω. Μπράβο, εξαιρετικό. Αυτή η μάστιγα πρέπει να σταματήσει. Τα παίξε PUBG memes κατάτησαν βαρετά. Όντως, παιδιά, δηλαδή από τότε που άνοιξα στο subreddit. Κάθε μήνα πρέπει να. Τα μισά meme θα είναι με παίξε PUBG. Φτάνει. Δεν είναι. Το παίξε PUBG είναι αυτό που έχει πέσει πάνω απ' όλα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Αυτό. Καινούργοι fans όταν βρίσκουν ένα αστείο gaming κανάλι. Woohoo! Οι ίδιοι fans όταν βρίσκουν fanfiction για μια καρέκλα στο subreddit. Okay, εντάξει. Ναι, ίσως δεν είναι για μένα τόσο. Ίσως ναι. Εντάξει, okay. Ναι, δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό. For they were famous. Και η αλήθεια είναι τότε που είχε κάνει παοκάρα το διπλό μέσα στο White Hart Lane. Είχε γίνει τη μουρλή, παιδιά. Είχε γίνει τη μουρλή. Όχι, δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, επειδή κάποιοι δεν καταλαβαίνετε, δεν είμαι εγώ αυτός. Ναι, αυτό. Οι περισσότεροι άνθρωποι απέρριψαν το μήνυμά του. Το σκαμνί δεν θα ξαναγυρίσει. Σκάσε! Μισούσαν τον Ιησού επειδή του έλεγε την αλήθεια. Αν ο Γιάννης ήταν ένα χαρακτήρα στο Cuphead, δεν ξέρω ακριβώς σημαίνει. Έχει προσθέσει απλά ένα μουστάκι σε κάτι. Δηλαδή, αυτό εδώ έχει play για βίντεο. Γιατί μερικοί πάτε και κάνετε παγαποντίες και νομίζετε εγώ δεν τα καταλάβω, Έχεις προσθέσει απλά ένα μουστάκι ή εσύ το έκανες. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δηλαδή, αν έχεις κλέψει τη δουλειά κάποιου, μην το κάνετε γενικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν κάποιος το έκανε και είσαι σε φάση, α, αυτός μοιάζει με τον Γιάννη, θα του κουμπώσω ένα μουστάκι, μην το κάνετε. Εδώ ο φίλος Μπίτε Ρέκο με έχει κάνει από αυτό εδώ πέρα. Και ξέρεις κάτι, το έχεις πετύχει αρκετά, μπορώ να πω. Εύγε. Έλα, Γιάννη, παίξε PUBG. Με ακούς? Με πήρε Πυροπούλο τηλέφωνο και μου είπε να τον πάρεις. Δεν μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι, ρε παιδί μου, και ακριβώς. Δηλαδή, αυτό θα το έλεγα αν ήμουν 13. Δηλαδή, θα τα άκουγα μία φορά και θα έλεγα αρέσει, αυτή είναι πολύ καλή ατάκα. Αλλά τώρα στα 28 νομίζω δεν ήταν κάτι που θα έλεγα. Γιάννης, post με πάνω από 80 votes. Πάλι Γιάννης. Post με 20 το πολύ avotes. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ φταίω που εσείς δεν έχετε γούστο. Δηλαδή, εγώ ευθύνομαι για το γεγονός ότι δεν κάνετε upvote τα καλά post, ας πούμε. Και επίσης έχει 44 upvote και είσαι στο βίντεο. Τι γκρινιάζεις? Είσαι τυχερός που έχει 44 γιατί στα 80 κοβόσουνα. Παγωτατζίδικο. Το πρώτο παγωτό για τον καθένα είναι δωρεάν. Εγώ. Δεν ξέρω ακριβώς συμβαίνει. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα γιατί έχει πετάξει και ένα φαντί εδώ μέσα. Εντάξει, δηλαδή, είμαι εγώ 5 φορές και είναι και ο φαντί. Δεν θα το καταλάβει κανείς, θα το βάλω εκεί. Σαν κατάσκοπο θα είναι. Θα καταλάβει κανείς τη διαφορά. Θα νομίζω ότι είναι 6 Γιάννηδες εκεί μέσα. Από αυτά, νομίζω ότι το πιο accurate είναι αυτό. Το οποίο είναι σε φάση, όπα ρε. Πρώτο παγωτό δωρεάν. Κράτα ένα για μένα. Παιδιά, λοιπόν, σας είχα δώσει υλικό και λέγω δεν το χρησιμοποιείς κανείς, αλλά ήρθε η ώρα. Μετά από αυτό, η εκπομπή θα πρέπει να ονομαστεί Βουτιά στο Reddit. Και είναι αυτό. Μπράβο, ρε παιδιά, κάποιος το χρησιμοποίησε, αφού σας είχα δώσει υλικό. Με green screen. Εντάξει, τώρα εγώ είμαι χαρούμενος. Δεν μου φαίνεται εδώ πέρα, αλλά είμαι πάρα πολύ. Προσπάθησα να ζωγραφίσω το προφίλ του Γιάννη, αφού έχω πάθει. Κάτι μάλλον. Να πω βέβαια σε αυτή τη φάση ότι εκτιμώ ότι η μύτη μου, μη σου πω ότι είναι και μικρή. Η μύτη του Γιάννη δεν είναι και τόσο μεγάλη. Τα memes την έχουν. Μπράβο! Έπρεπε κάποιος να το πήρε, παιδιά, γιατί το είπα και εγώ πριν, αλλά το λέτε κι εσείς και έχει 88 upvotes. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι συμφωνούν με αυτό. Είμαι κάτι σαν τον Πινόκιο, απλά αντί να μεγαλώνουν τη μύτη μου τα ψέματα, τη μεγαλώνουν τα memes. Το βιογραφικό του Νάνι, η βιβλιοθήκη. Του Νάνι, ποιο Νάνι. Το βιογραφικό του Γιάννη, η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Μπορώ να πω ότι ναι. Αυτό, δηλαδή με τόσες δουλειές που έχω κάνει στα παιχνίδια, βέβαια. Ο καλύτερος Λέβητας Υγραερίου, Levit Gaming. Και τελευταίο post είναι το καλό στα ναυτά και τα ζουμπουρλούδικα που είμαι εγώ και ο Τσίπρας. Χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, όπως και να έχει. Αυτό ήταν το βίντεο για το subreddit του μήνα. Εσείς μπορείτε να πάτε στην περιγραφή. Να βρείτε το link για το subreddit. Να κάνετε join και να postάρετε τα δικά σας πράγματα. Για να τα τσεκάρω την τελευταία Κυριακή του επόμενου μήνα. Επίσης μπορείτε να κάνετε upvote σε αυτά που σας αρέσουν, ώστε να έχω περισσότερες πιθανότητες να τα δω. Και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.